Καταρχάς, για να ξεκινήσουμε, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις έννοιες των όρων που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα η κυβέρνηση, ακόμα και για μείωση του πληθωρισμού, να μην πανηγυρίζει. Άσχετα που έχουμε τους χειρότερους δείκτες σε όλη την Ευρώπη. Γιατί, αν ο πληθωρισμός πάει από το 6% στο 5%, οι τιμές των τροφίμων στο ράφι θα μειωθούν, θα μείνουν σταθερές ή θα αυξηθούν. Θα αυξηθούν. Ο πληθωρισμός είναι ο ρυθμός αύξησης των τιμών. Δεν είναι η αντιστοίχηση στην ακρίβεια ή όχι. Και το λέω αυτό γιατί μιλάμε για δείκτες που ίσως να μην είναι κατανοητοί στον κόσμο. Οι τιμές στο ράφι με θετικό πληθωρισμό αυξάνονται συνεχώς. Δεν μένουν καν σταθερές στην υφιστάμενη ακρίβεια. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια αντικειμενικά δυσμενέστατη πραγματικότητα. Πάμε να δούμε τα αίτια αυτής της πραγματικότητας. Άμα ακούσουμε τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα μας πει και μας το έχουν πει ήδη ότι υπάρχουν σοβαρές στρεβλώσεις ολιγοπολίων στην ελληνική αγορά. Mm-hmm. Τράπεζες, τρόφιμα, καύσιμα, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κατασκευές και μια σειρά από άλλους κλάδους. Αυτή είναι η βασική. Αυτές οι στρεβλώσεις λοιπόν είναι ακριβώς αυτές που αφήνουν ένα τεράστιο περιθώριο κερδοσκοπίας και ισχροκέρδειας, που είναι η βασική αιτία για την ακρίβεια που βιώνει ο κόσμος σήμερα. Αυτό λοιπόν έχει σοβαρά στοιχεία πολιτικής βούλησης για την μη αντιμετώπιση του. Παράδειγμα, τι κάνουν σήμερα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στη χώρα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ισχροκέρδεια αυτή? Έχουν παρέμβει ελαφρώς, έχουν επιβάλει πρόστιμα ελαφρώς, αλλά ακόμα και εκεί που έχουμε επιβάλει πρόστιμα, δεν έχουμε επιστρέψει ποτέ πίσω να δούμε αν το πρόστιμο συνεπάγεται μείωση της τιμής του συγκεκριμένου προϊόντος επί του οποίου έχει καταβληθεί το πρόστιμο αυτό. Ελάχιστα. Κύριε Χαζαούλη, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν τεράστια ποσοστά κερδοσκοπίας σε πολύ δύσκολες συνθήκες για τον κόσμο εκεί έξω, που έχει έτσι κάτω εμπόδια και δυσκολίες στην καθημερινότητά του. Και δυστυχώς οι μηχανισμοί του κράτους, εγώ θεωρώ και με συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη και με έλλειμμα βούλησης, παραμένουν ανεπαρκείς να λύσουν το πρόβλημα στην αγορά. Με την πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη να πάει το θέμα στην Ευρώπη, θέλω από την Παρασκευή που θα συζητήσετε εδώ όλα τα κόμματα, θα δουν οι πολίτες ακόμη μια φορά να διαφωνείτε ή κάπου θα υπάρχει μια ταύτιση απόψεων προκειμένου να λυθεί το θέμα? Γιατί αυτό στην ουσία περιμένει ο καταναλωτής. Σωστά. Καταρχάς, την Παρασκευή δεν συζητάμε για την πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη να πάει γενικά, το θέμα. Γενικά, για την ακρίβεια. Μπορούμε να συζητήσουμε. Φαντάζομαι ότι θα αναφερθεί. Θέλω να πω το εξής. Μπορούμε να συζητήσουμε όμως για το γεγονός ότι 2,5 χρόνια τώρα που η ακρίβεια είναι στα χειρότερα επίπεδα και σε σχέση και με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους στην Ελλάδα, η κυβέρνηση κάθε σειρά νέων μέτρων που φέρνει για να διορθώσει υποτίθεται τα προηγούμενα αποδεικνύεται εντελώς αποτελεσματική. Αυτό λέω, θα κάνετε κριτική? Σε όλα αυτά λοιπόν θα κάνουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συζήτηση? Σε όλα αυτά θα κάνουμε κριτική και όπως ξέρετε εμείς πάντα συνοδεύουμε την κριτική μας και με το δικό μας πλαίσιο μέτρων. Καλά, και στο τουλάχιστον πάντως διατίμηση δεν μπορεί να κάνει τα προϊόντα. Μπορείς να κάνεις όμως παρεμβάσεις και στην έμεση φορολογία που έχουμε βάλει εδώ και 2 χρόνια και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και στον τρόπο που επανέρχεται το κράτος μετά για να ελέγξει τα σημεία που υπάρχει κερδοσκοπία και πού όχι. Η ερώτηση είναι απλή, επειδή σας ακούω. Σωστά. Γιατί να μην θέλει να το κάνει αυτό, γιατί μπορεί κάποιοι, δηλαδή αυτή τη στιγμή γιατί μπορεί κάποιοι να γιατί μπορεί κάποιοι να ευνοούνται ή να επιζητούν τη μορφή των ολιγοπολίων και των καρτέλων που υπάρχουν στην αγορά. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι? Η κυβέρνηση. Ότι ευνοείται από τα ολιγοπόλια. Μπορεί να τα επιζητεί. Λέω εγώ. Γιατί αν δεν τα επιζητούσε, θα είχε παρέμβει για να τα αντιμετωπίσει. Και ένα σχόλιο για κάτι που είπε ο κ. Κακλαμάνης, και εγώ θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό. Γιατί έκανε μια κριτική ο κ. Κακλαμάνης, σωστή για μένα, στην πολιτική της Ευρώπης και στο έλλειμμα επίσης των πολιτικών πρωτοβουλειών για να λύσει μια σειρά από θέματα, όπως και το θέμα της ακρίβειας και πολλά άλλα. Όμως οφείλουμε να επισημάνουμε στον κόσμο, επειδή στις 9 Ιουνίου έχουμε και ευρωεκλογές, ότι η πολιτική της Ευρώπης αυτή πάντα έχει πρόσημο. Δεν είναι κενή προτεραιοτήτων. Και έχει το πρόσημο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι το πλειοψηφικό κόμμα στην Ευρώπη σήμερα. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν, για να συνδέσω και αυτή μας τη συζήτηση και με το μήνυμα των ευρωεκλογών, θέλω να πω το εξής πάρα πολύ απλό. Ότι στις 9 Ιουνίου δεν στέλνουμε απλώς, και αυτό θα το κάνουμε, αλλά δεν στέλνουμε απλώς ένα μήνυμα μετεξέλεξης των εσωτερικών συσχετισμών εν ώψη εθνικών εκλογών. Στέλνουμε και αναδεικνύουμε τον συσχετισμό για το τι αποφάσεις θέλουμε να παίρνει η Ευρώπη την επόμενη μέρα. Συγκεκριμένα. Θέλουμε ευρωομόλογο για τις αμυντικές δαπάνες? Εγώ λέω ότι θέλουμε.
Θέλουμε αλλαγή του Δοβλίνου για το μεταναστευτικό που αφορά μέσα τη χώρα μας. Εγώ λέω ότι θέλουμε. Θέλουμε ένα μόνιμο μηχανισμό στήριξης για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες σε κρίσιμα έργα υποδομών που θα μεταξελίξουν την πορεία της χώρας και θα επιδιώξουν τη σύγκληση στις ανισότητες που έχει η Ευρώπη. Θέλουμε. Θέλουμε μια πιο δίκαιη μετάβαση στην πράσινη πολιτική, έτσι ώστε να μην το πληρώνει μόνο, για παράδειγμα, ο Έλληνας αγρότης, όπως είδαμε ότι συνέβη τους τελευταίους μήνες. Θέλουμε. Όλα αυτά λοιπόν τα αποφασίζουμε και πάρα πολλά άλλα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και πάρα πολλά άλλα. Όλα αυτά λοιπόν τα αποφασίζουμε στις 9 Ιουνίου. Δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι πολιτικές που αφορούν άμεσα τη ζωή και την καθημερινότητα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Καρλαμάνης, οι δικές μας παρεμβάσεις είναι πρωτίστως δομικές και δευτερευόντως δημοσιονομικές. Εμείς δεν ανακαλύπτουμε λευτόδεντρα. Με δομικό τρόπο πάμε να παρέμβουμε εκεί που υπάρχουν φαινόμενα σχοκέρδια στην αγορά για να μειώσουμε τις τιμές. Δεύτερον, επειδή είπα ότι αυτά που λέμε είναι πιθανώς ανεφάρμοστα, το θέμα για παράδειγμα της φορολόγησης των υπερκερδών σε συγκεκριμένους κλάδους, αν το θεωρεί ανεφάρμοστο, κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Έγινε αυτό. Γιατί εξήγηλε μεν για παράδειγμα τη φορολόγηση των υπερκερδών στους παρόχους ενέργειας, δεν εφαρμόστηκε. Ποτέ. Πώς δεν εφαρμόστηκε? Τρίτον, στους παρόχους ενέργειας. Στους παρόχους ενέργειας δεν εφαρμόστηκε ποτέ, παρόλο που εξαγγέλθηκε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Σύντομα, κύριε Φιλάκη, σας παρακαλώ. Για να έρθω λοιπόν και στις ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας. Εμείς λέμε το εξής. Ότι παρόλο λοιπόν που η κυβέρνηση, που ο ελληνικός λαός μάλλον, ψήφισε όντως και έπεισε η Νέα Δημοκρατία πέρσι, οι τιμές δεν έπεσαν. Και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αφορούν την εργασία, την υγεία, την εκπαίδευση και θέματα που συνδέονται με την καθημερινότητά μας άμεσα. Εμείς θέλουμε η χώρα μετά τις ευρωεκλογές να έχει μια ισχυρή, θεσμική, αξιόπιστη, υπεύθυνη, αξιωματική αντιπολίτευση που θεωρούμε ότι μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ. Θα δώσουμε τη μάχη και θα είμαστε στη δεύτερη θέση. Και θέλουμε η χώρα εν ώψη εθνικών εκλογών να έχει μια εναλλακτική αντιπρόταση διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.